Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα review μας. Καλή χώνεψη σε όσους το παρακάναμε χθες. Μιας και λογικά τώρα που το βλέπετε είναι Δευτέρα μετά την Κυριακή του Πάσχα. Συνεχίζουμε τις διακοπές μας οι περισσότεροι. Και επιστρέφουμε εδώ δυναμικά με ένα ακόμα review. Ένα review ενός αρκετά αγαπημένου προϊόντος. Θα μιλήσουμε για τον Moonshot, φτιαγμένο από Supremo μαζί με Σιγγέλη, σχεδιασμένο στην Καλιφόρνια, κατασκευασμένο στην Κίνα. Το προϊόν αυτό μου έχει έρθει από τον Biana Isig, από Κύπρο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω κάτω στο description, θα έχω links, συγγνώμη. Θα υπάρχει link λοιπόν για όποιον ενδιαφέρεται για το προϊόν. Στέλνουν κανονικά και Ελλάδα και είναι και πάρα πολύ εξυπηρετικά παιδιά. Θα έχω και πίσω σελίδα του στο Facebook κάτω για επικοινωνία, για τυχόν ό,τι θέλετε. Όλη η εμπειρία με τα παιδιά εδώ και κάποιο καιρό που μιλάμε είναι άψογη. Δεν έχω κανένα παράπονο. Τώρα αυτό δεν έχει κανένα να κάνει με το προϊόν, μιας και θα πω την πραγματική μου γνώμη. Αλλά να σας πω από τώρα ότι αυτή τη στιγμή για εμένα είναι το αγαπημένο μου tank που υπάρχει στην αγορά. Τώρα, όσοι από εσάς είστε αρχάριοι και βλέπετε το βίντεο αυτό, αν θέλετε να το δείτε καθαρά για κυκλοπαιδικούς λόγους, κανένα πρόβλημα, δείτε το. Αν θέλετε να το δείτε επειδή σκέφτεστε να αγοράσετε το προϊόν, απλά μην το κάνετε. Δεν είναι προϊόν που απευθύνεται σε αρχάριους, δεν είναι προϊόν που απευθύνεται σε κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί με στισήματα. Είναι ένα προϊόν που είναι φτιαγμένο για αρκετά βατ, έχει ένα σχετικά περίπλοκο deck, έχει αρκετά υπέρ και αρκετά κακά και δεν είναι για όλους. Παρ' όλα αυτά, εμένα είναι αυτή τη στιγμή το αγαπημένο μου. Πάμε κάτω, να το δούμε πώς έρχεται, να δούμε πώς είναι το tank, να κάνουμε και ένα στήσιμο στο tank, να δούμε πώς στείνεται και να έρθουμε να συνοψίσουμε και να πούμε τα υπόλοιπα για το tank. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το κουτί στο οποίο έρχεται ο ατμοποιητής μας. Είναι ένα αρκετά ωραίο κουτί, τσίγκινο, έτσι με ωραία ζωντανά χρώματα. Μπροστά λέει Moonshot, Σιγγέλη, το σήμα του Supremo έχει κάτω. Ένα κόμικ αρκετά ωραίο εδώ πέρα. Vape it, love it. Κενό. Nan 22 χιλιοστά. Δεν έχει βγει ακόμα κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν σκοπεύουν να βγάλουν κανένα μεγαλύτερο. Προς το παρόν πάντως δεν έχει βγει κάτι άλλο. Εδώ είναι το σήμα της Σιγγέλη, το οποίο είναι και scratch and check. Από κάτω. Σιγγέλη, το set της Σιγγέλη, μαζί με τη Supremo. Σχεδιάστηκε από τη Supremo στο San Jose της Καλιφόρνια. Κάποια σημάνεις διεκτικές από κάτω. Αρκετά ωραίο κουτί, όπως ξαναείπα. Εδώ είναι το καπάκι μας. Από μέσα λέει διάφορα πράγματα για τον ατμοποιητή, κάποιες καινοτομίες που έχει πάνω. RDTA, που σημαίνει ότι είναι, το θεωρούν ότι είναι ένας dripper με tank. Και για μένα ένας dripper με tank είναι στην απόδοση που έχει. Δουλεύει από 30 μέχρι 200 W, όπως λέει εδώ πέρα. Αυτό θα το δούμε. Active cooling. Ότι μπορεί να, ότι διατηρεί το tank μας ζεστό, ακόμα και σε ψηλά W ουσιαστικά. Flow precision. Ότι έχει καλή διαχείριση αέρα και υγρού. Έχει εύκολο wicking, εύκολο βαμβάκι δηλαδή. Και είναι και μικρό το χώρος ατμοποίησης, οπότε μας έχει πολύ καλή γεύση. Αυτό λέει εδώ πέρα πάνω κάτω. Εδώ έχουμε ένα βιβλιαράκι το οποίο ουσιαστικά μας εξηγεί πώς να ξύσουμε το scratch and check και να δούμε τον κωδικό μας ότι είναι γνήσιο το προϊόν μας. Και εδώ έχουμε το προϊόν μας. Εδώ πέρα είναι ο ατμοποιητής μας. Εδώ είναι το επιστόμιο. Δεν βγαίνει αυτό. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω καταφέρει να το βγάλω. Αλλά από πάνω μπαίνει κανονικά επιστόμιο, όποιο θέλουμε. Εγώ δεν έχω χρειαστεί. Δηλαδή μέχρι 60-70 W που το έχω φτάσει, μπορούσα να ατμίσω από εδώ πέρα. Μέχρι ένα σημείο. Στο πάρα πολύ chain vaping δεν γινόταν. Εδώ είναι ο αέρας μας. Ο αέρας μας ανοιγοκλίνει αρκετά εύκολα και έχει stop. Εδώ είναι το pin μας. Όπως βλέπετε βγαίνει λίγο αλλά όχι αρκετά για να χρησιμοποιηθεί σε υβριδικό, οπότε μην το χρησιμοποιήσετε σε υβριδικό. Για να δούμε και τα υπόλοιπα και συνεχίζουμε με το tank μας στη συνέχεια. Εδώ έχει ένα σακουλάκι με διάφορα O-rings. Extra τζαμάκι. Ας σπάσουμε το πρώτο. Πολύ καλό αυτό.
Και εδώ έχει ένα σακουλάκι με εξτρά βίδες και δύο αλενάκια. Γιατί είναι δύο, θα δούμε άμεσα. Λοιπόν, ας δούμε το τανκάκι μας. Είναι αυτό εδώ. Από πάνω ξεβιδώνει. Όταν έχει υγρό μέσα είναι αρκετά πιο εύκολο από ότι αυτή τη στιγμή να ξεβιδώσει για να το γεμίσουμε. Απλά τώρα το έχω πλύνει και γι' αυτό δεν ξεβιδώνει. Ας το ανοίξουμε όλο. Λοιπόν, πάντα στην κάμερα συμβαίνουν όλα τα προβλήματα. Το δουλεύω περίπου ένα μήνα και ποτέ δεν μου έχει σφινώσει. Ωραία. Λοιπόν, δεν λύνει άλλο. Αυτό εδώ ξεβιδώνει και αυτό. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε λυμένο τον ατμοποιητή μας. Αυτά είναι τα κομμάτια από τα οποία αποτελείται. Εδώ είναι το deck μας πάνω στο οποίο στείνουμε. Όπως βλέπετε έχει αρκετά μεγάλες εισαγωγές αέρα που παίρνουν τον αέρα από τη βάση. Ωραία. Και από εδώ γεμίζουμε. Αυτό είναι αρκετά μεγάλα τα ανοίγματα. Και το καπάκι γενικά δεν είναι σφινωμένο επάνω. Τώρα ίσως λόγω πλησίματος να μου σφίνωσε. Γενικά ξεβιδώνει εύκολα το καπάκι σχετικά. Δεν είναι ό,τι πιο εύκολο, αλλά ξεβιδώνει εύκολα. Και οι τρύπες είναι αρκετά μεγάλες για γέμισμα. Πάμε να στήσουμε λοιπόν τον ατμοποιητή μας. Εδώ όπως θα δείτε έχει μία τρύπα. Τη βλέπετε. Το βάζουμε μέσα εδώ. Το βλέπετε ότι υπάρχει ένα άνοιγμα. Ωραία. Παίρνουμε λοιπόν αυτό το γατσαβιδάκι, το μικρό, και το περνάμε από αυτό το άνοιγμα. Κάπως έτσι. Οπότε το κρατάει στις γενικές γραμμές στη βάση μας σταθερή. Δεν είναι ό,τι πιο ιδανικό για να χρησιμοποιήσουμε για στήσιμο, αλλά αυτό προτείνει η εταιρεία, οπότε έτσι το έφτιαξε. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, τι θα χρησιμοποιήσουμε για το στήσιμό μας. 2632, Clapton, έτοιμο. Γενικά με Clapton μου αρέσει περισσότερο αυτός ο ατμοποιητής. Θα στρίψουμε δύο αντιστάσεις από Clapton αυτή τη στιγμή εδώ. Να δούμε και πώς γίνεται. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δύο μπλε κατσαβιδάκια για να το κάνουμε. Γενικά οι Clapton προσωπικά μου αρέσουν αρκετά. Οι απόδοσεις που βγάζουν και σε ντουμάνι και σε γεύση. Είναι βέβαια υποκειμενικό το θέμα. Γενικά δεν θα προτείνω υπερβολικά λεπτά σύρματα, όπως και υπερβολικά λεπτές αντιστάσεις. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κατσαβιδάκι. Θα με συγχωρέσετε, είναι πρώτο σύστημα που κάνουμε on camera. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Ωραία. Αυτή είναι η αντίστασή μας η μία. Είναι έτοιμο όπως βλέπετε. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα κοπιδάκι. Για να την κόψουμε. Πάμε να φτιάξουμε άλλη μία. Καλό να έχετε, από ότι όταν το στείνετε αυτό το ατμοποιητή, καλό να έχετε δύο ίδιου διαμέτρου ραβδάκια. Ό,τι χρησιμοποιείτε, τρυπανάκια. Δύο, τρεις, 4, 5, 6. Ωραία, έτοιμη και η δεύτερη. Ωστόσο θα είναι πιο εύκολο να το στήσετε αν έχετε δύο ίδια τρυπανάκια. Λοιπόν, εδώ είναι οι τρύπες μας. Η μία τζέση πάει από τη μία μεριά. Ωραία. Να ανοίξουμε λίγο ακόμα τις βίδες για να χωράνε. Όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλα, δηλαδή οι Clapton χωράνε για πλάκα 2. Δεν υπάρχει επιλογή εννοείται για μονή αντίσταση.
Με συγχωρείτε, αλλά on camera είναι πιο δύσκολο να γίνει. Ωραία. Έχουμε αυτό εδώ. Αρχικά σφίγγουμε τις βίδες μας. Και μετά θα φτιάξουμε τις αντιστάσεις μας. Ωραία. Τώρα τα ποδαράκια τα κόβουμε. Ωραία. Βγάζουμε το deck μας. Δεν θέλω να φτιάξιμο. Οπότε, το βάζουμε εδώ. Ωραία. Δεν μπαίνει με όποιο τρόπο θέλουμε. Τώρα, ας πούμε, δεν έχει μπει. Έχει κάποιες εγκοπές. Τώρα έχει μπει. Το βλέπετε. Και το βιδώνουμε εδώ πάνω. Παίρνουμε ένα μοντάκι. Το βάζουμε πάνω. Λοιπόν, ρίχνουμε τα βάτ μας λίγο. Ωραία. Λοιπόν, πιάνουμε με το πλάιερ και τις φτιάχνουμε λίγο. Κάνουμε έτσι λίγο για να μην κάνουν λίγο, να μην κάνουν short. Τέλειως θα κάνουν ένα ελαφρύ short. Το βλέπετε εδώ ακουμπάει, οπότε κάνει short. Θέλει προσοχή να μην ακουμπάνε πουθενά. Ωραία. Δεν είναι και οι ομορφότερες που έχουμε κάνει, αλλά όπως βλέπετε ανάβουν μαζί. Και είναι ακριβώς πάνω από τις τρύπες αέρα μας, αυτό που θέλουμε δηλαδή. Τώρα, πάμε να τους βάλουμε βαμβάκι. Το αφήνουμε λίγο να κρυώσει και του βάζουμε βαμβάκι. Λοιπόν, αφού κρυώσει λίγο, το ξεβιδώνουμε. Ωραία, αυτό είναι το deck μας. Θα βάλουμε cotton bacon. Το V2, μου αρέσει αρκετά σαν βαμβάκι. Γενικά, ό,τι βαμβάκι σας αρέσει, πρέπει να βάλετε. Θα το κόψουμε αυτό εδώ στη μέση. Ωραία. Και θα μπει από το ένα στη μία και το άλλο στην άλλη. Το βλέπετε σαν μουστάκι.
Πρέπει το βαμβάκι μας να μπαίνει χωρίς να χαλάει την αντίσταση μεν, αλλά να μην είναι και αρκετά χαλαρό ώστε να αφήνει περιθώριο για hot spots. Το κάνουμε έτσι για να περάσουμε το δαχτυλίδι. Ωραία. Και το φάσουμε πάλι στη βάση μας. Αφού κλειδώσουμε το mod μας για να είμαστε σίγουροι, το κλειδώνουμε πάνω. Ωραία. Και τώρα κόβουμε τις άκρες που δεν χρειαζόμαστε. Δεν θέλουμε πάρα πολύ βαμβάκι και τώρα είναι λίγο παραπάνω ίσως. Το κόβουμε λίγο ακόμα. Ωραία. Και μετά με κάποιο εργαλειάκι το βάζουμε μέσα και το σπρώχνουμε ώστε να κλείσει αυτές εδώ τις τρύπες τελείως. Έχω παρατηρήσει ότι με αυτό πέρα το στήσιμο μέχρι και 70 βατ άτμιζα χωρίς πρόβλημα και χωρίς να έχω dry hits. Τώρα, για παραπάνω βατ θα θέλετε σίγουρα μεγαλύτερο πυρήνα, ώστε να μην έχετε dry hits. Λοιπόν, βάζουμε υγράκι. Σήμερα θα βάλουμε από blackout σειρά που έχουν από το Tombiana, τρομερή σειρά. Θα γίνει review σύντομα, το Mama Shake. Ρίχνουμε έτσι να ποτίσουμε καλά τις αντιστάσεις μας και τα βαμβάκια μας, πάντα. Για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα. Ωραία, και αφού σιγουρευτούμε ότι έχουν ποτίσει καλά, ανάβουμε το mod μας. Ανεβάζουμε τα watt. Έχω διαφθώσει ότι γύρω στα 60 watt με ικανοποιεί. Και βλέπουμε ότι δεν κάνει hotspot. Έχουμε παραγωγή ατμού χωρίς hotspot. Οπότε τώρα μπορούμε να στήσουμε ξανά το tank μας. Βάζουμε την καμπάνα. Και είναι έτοιμο. Τώρα ξεβιδώνουμε το καπάκι το πάνω, το οποίο τώρα όπως βλέπετε ξεβιδώνει πολύ πιο κομπλέ. Βάζουμε σε μια τρύπα το υγρό μας και γεμίζουμε. Όπως βλέπετε, ακόμα και με αυτό το μπουκάλι που δεν έχει αρκετά μεγάλη τρύπα, γεμίζει πολύ εύκολα. Το βιδώνουμε και είναι έτοιμο. Μια χαρά. Πάμε πάλι πάνω να το δούμε, να πούμε τα τελευταία μας και να αποφασίσουμε αν αυτό το τάγκ αξίζει ή όχι. Επιστρέψαμε λοιπόν. Ελπίζω να είδατε όσα θέλατε. Μια μικρή ποιή και ήταν η πρώτη προσπάθεια που κάναμε για στήσιμο από κοντά, οπότε σίγουρα υπήρχαν κάποια λαθάκια, κάποια πράγματα που θα βελτιωθούν σιγά σιγά. Είδαμε λοιπόν τον moonshot από κοντά. Τώρα πάμε υπέρ κατά. Κατά, ας ξεκινήσουμε από τα κατά. Μικρό δοχείο παίρνει γύρω στα 2,5 ml, αν δεν το είπα. Βέβαια είναι εύκολο το γεμίσμα όπως είδαμε, οπότε τα 2,5 ml για μένα δεν είναι τεράστιο μείον. Ξεπερνιέται μιας και γεμίζει τόσο εύκολα από πάνω. Άλλο μείον για κάποιους που πάνε αυτό το επιστόμιο, το οποίο σε πολύ ψηλά βατ μπορεί να ζεσταθεί λίγο. Αλλά αν βάλετε drip tip, βέβαια εμένα δεν μου αρέσει καθόλου εμφανισιακά με drip tip, οπότε το προτιμώ έτσι. Βέβαια σας λέω, αυτή τη στιγμή το ατμίζω στα 60 watt, η αντίσταση που στήσαμε έχει βγει στα 0,42, 0,4, και δεν έχω θέμα με ζέσταμα ακόμα και με αρκετό chain vaping. Μετά τα 65-70 αρχίζει να ζεσταίνει το πράγμα.
Οπότε θα χρειαστεί σίγουρα επιστόμιο. Άλλο μείον. Το deck όπως είναι για το στήσιμο είναι σχετικά δύσκολο. Δηλαδή για ένα αρχάριο δεν είναι. Πρώτον γιατί είναι δύο post. Οπότε ταυτόχρονα δύο αντιστάσεις. Είναι εύκολο να κουμπίσουν κάπου, να κάνουν short. Δεν είναι τόσο εύκολο και επίσης δεν κάθεται κάπου σταθερά. Παρ' όλα αυτά. Εντάξει. Ίσως να μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Για να μην το κάνανε, μάλλον δεν γινότανε. Άλλο μείον. Δεν μπορώ να βρω άλλο μείον, αλήθεια. Συν. Τρομερή γεύση. Η γεύση του είναι σαν να τμίζω με ντρίπερ. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι τάγκ. Καταλαβαίνω ότι είναι ντρίπερ αυτό το πράγμα. Ο αέρας του έχει πάρα πολλές επιλογές. Σίγουρα δεν έχει τσιγαρίσιο. Δηλαδή, για όποιον θέλει τσιγαρίσιο, δεν κάνει. Αλλά έχει πάρα πολλές επιλογές στο πόσο ανοιχτό αέρα θέλουμε. Μέχρι και αρκετά ανοιχτή πνευμονική. Άλλο συν. Το εύκολο γέμισμα, όπως είπα πριν. Τα ντουμάνια. Δείτε πώς αποδίδει στα 60 βατ. Όπως βλέπετε δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ένα dripper. Αν και τα ντουμάνια για μένα είναι δεύτερο. Η γεύση είναι απίστευτη. Ειδικά αυτό το Mama Shake, αυτή η κρέμα. Τη δοκιμάζει και πεινάς. Λοιπόν. Για μένα προσωπικά είναι ένα από τα αγαπημένα μου τάγκ. Αν όχι το αγαπημένο μου τάγκ αυτή τη στιγμή, το έχω πάντα μαζί μου. Δεν έχω τίποτα που μπορεί να ξεπεράσει την απόδοση αυτή εδώ για μένα. Μου δίνει την εμπειρία ενός dripper, μια και εμένα μου αρέσουν οι dripper, σε τάγκ. Οπότε εγώ έτσι το βλέπω. Τώρα, για κάποιον που είναι αρχάριος, δεν κάνει. Για κάποιον που θέλει κάτι εύκολο, το στείνω, μπαμ μπαμ, φεύγω. Δεν είναι ότι καλύτερο, μια στείλει μια εμπειρία για να στηθεί σωστά. Και τώρα είδατε, στα γρήγορα, το στήσιμο που κάναμε δεν ήταν ότι καλύτερο, απλά ήταν ένα γρήγορο στήσιμο για να δείτε πώς στείνεται. Οπότε το προτείνω σε όποιον δεν τον πειράζει να παιδευτεί λίγο παραπάνω, αλλά να έχει μια απόδοση που θα τον. Η απόδοση αυτή που θα έχει θα είναι αυτό που θέλει. Θα είναι πολύ γεύση, με αρκετό αέρα και αρκετό ντουμάνι. Κάποιος θέλει κάτι τσιγαρίσιο, σίγουρα δεν είναι για αυτόν. Κάποιος που θέλει πολύ χαμηλά βατ, πάλι δεν τον προτείνω, γιατί όταν έχει τόσο πολύ αέρα με μια ήπια αντίσταση, δεν μπορεί να παράξει αρκετή καύση για να έρθει καλή γεύση στο στόμα. Οπότε, αν κάποιος στήσει εδώ πέρα με 20 βατ, ξέρω 15, δεν θα πάρει απόδοση. Είναι για άλλους ατμοποιητές. Δεν είπα ότι είναι λάθος, είναι για άλλους ατμοποιητές, δεν είναι για αυτόν. Αυτός όντως είναι από 30 βατ και πάνω. Στα 30 θα τα έλεγα οριακά. Δεν ξέρω αν σας αρέσει στο πλάνο που φαίνεται το χαρτί. Θεωρώ ότι έπρεπε. Είναι από τα βασικά πράγματα που χρησιμοποιεί ένας vapor. Οπότε καλό είναι το ότι υπάρχει στο πλάνο, πιστεύω ότι δίνει ένα ρεαλισμό στο βίντεο μας. Λοιπόν, overall, μικρός, λίγο υγρό, εύκολο γέμισμα, δύσκολο στήσιμο, πολύ καλή απόδοση. Ανταμείβει όποιον του αρέσει αυτού του είδους ατμίσματος. Αν σας αρέσει, το link θα υπάρχει κάτω. Αν δεν σας αρέσει, περιμένετε για ένα επόμενο review, όπως δείτε κάτι άλλο να σας αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ και περάσαμε αυτή την ώρα μαζί. Όπως είπα και στην αρχή, καλή χώνεψη σε όλους, καλό υπόλοιπο διακοπών και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.